Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το πίσω του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα έχουμε την 7η αγωνιστική της Summer Evolution League, με τους ανώνυμους να αντιμετωπίζουν τα Ανολιωσιά. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς γηπεδούχους να έχουν την πρώτη κατοχή. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Βάνας, Στεφανάτος, Μουτσικάκης, Πρισινιτζής και Ελευθεριάδη ξεκινούν για τους ανώνυμους, ενώ για τα Ανολιωσιά έχουμε Βαρβαρίδη, Παπαδιά, Ρίγα, Ισοβέργη και Δήμα. Στην πρώτη πεντάδα οι ανώνυμοι, οι οποίοι μετρούν 2 νίκες και 4 ήττες μέχρι στιγμής στην καλοκαιρινή αυτή προσπάθεια, βρίσκονται στην 5η θέση, ενώ στη 2η θέση τα Ανολιώσια με 4 νίκες και 2 ήττες. Θα έρθει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης από τον Πρισινιτζή, που θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Μαρίδης, βάλε έφτασε στον Δήμα και θα περάσει η πάσα του να φύγει στην άλλη πλευρά ο Πρισινιτζής. Θα πάει όλο το δρόμο μέχρι το τέλος και πάλι ο ίδιος θα σκοράρει δεύτερο δικό του καλάθι για το 4-0. Ρίγας, κύριο Παπαδιάς θέλει να αποστάρει, συγκράτησε την μπάλα στα χέρια του, κέρδισε και το φάουλ. Το έχει κάνει ο Ελευθεριάδης. Είναι χαμηλά το φάουλ. Θα γίνει επαναφορά από την baseline. Παπαδιάς για 2. Δεν έβαλε πολύ δύναμη. Μουτσικάκης αφήνει στον Βάνα. Μιτζής γυρίζει, θα το βάλει με ταμπλό. 6-0, όλοι πόντι από τα χέρια του Πρισινιτζή. Πώς ξεκινάει δυναμικά το σημερινό παιχνίδι. Καλή αντίδραση εδώ από τον ίδιο. Πάσα στον Δήμα. Αυτός με τη σειρά του στον Ρίγα, άστοχο το τρίποντο. Καλέψε ο Παπαδιάς, εκείνος ακούμπησε τελευταίο, το παραδέχεται κιόλας. Δεν έχει κλείσει μπάλα. Το 6-0 παραμένει. Στεφανάτος. Σκαστή πάσα για τον Πρισινιτζή. Πάσα έξω στον Ελευθεριάδη. Κατάλαβε την φάση. Έκλεψε ο Δήμας, φεύγει στην άλλη πλευρά. Θα βρει το πρώτο καλάθι για τους κίτρινους. 6-2. Μουτσικάκη στο θέλει το τρίποντο. Κοντό το σουτ όμως. Μουτσικάκης από κοντά. Κάνει βήματα. Ρίγας. Βγάζει τώρα στην επίθεση τα Ανολιώσια, μπάλα έφτασε στον Δήμα. Θα γυρίσει, σηκώνεται για 2, αστοχή. Μια ευκαιρία με τον Χρυσοβέργη να γραπώνει την μπάλα στον αέρα. Υπάρχει φάουλ για 2 βολές. Πρώτες βολές αυτές στο σημερινό μάτς. Αστοχή η πρώτη. Βάζει την δεύτερη για το 6-3. Ο Φανάτος άφησε δίπλα του στον Ελευθεριάδη. Είναι και πάλι ο Στεφανάτος. Πρισινιτζής θα επιχειρήσει τώρα ένα τρίποντο. Επιθετικό rebound για τους άσπρους. Μπάλα πάει πιο αριστερά. Μουτσικάκης θα σταθεί, του χερός. Καταλήγει μέσα η μπάλα, είναι τρίποντο. Το πρώτο εύστοχο. Σούτ από μακριά. Θα έρθει από τον Μουτσικάκη. Δήμας έφτασε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Υπάρχει όλο από τον Πρισινιτζή, όπως κατέβασε το χέρι του. Τα λέει με τον ρέφερι, φαίνεται να διαφωνεί με το στρίγμα του διαιτητή. Δήμας
θα βάλει την πρώτη. Με το 9-4. Μέσα και η δεύτερη. Με το 9-5. Ο Τσικάκης. Είναι το λάθος. Παπαδιάς βγάζει μπροστά τώρα. Τα Νολιώσια σηκώνει ωραία. Έβγει και ο εθνιδιασμός, κρατούν ωστόσο οι κίτρινοι. Βαρβαρίδης από μακριά, δεν μπορεί να βρει στόχο. Τσικάκης και πάλι κατεβάζει. Στέκεται σε ένα γρήγορο δικό του τρίποντο. Δεν μπορεί να βρει στόχο από μακριά, παραμένει το 9-5. Ρίγκας. Σηκώθηκε, δεν το έβαλε ο Χρυσοβέργης. Ο ίδιος μάζεψε, δεύτερη ευκαιρία. Θα τελειώσει με επιτυχία. 9-7. Χρυσοβέργης. Μάλλον ο ίδιος το σκουπίδι από την δική του άσχητη εκτέλεση. Επέμεινε δικαιώς και τελικά και έχει μια συμπληρωματική βολή για να πλησιάσουν στο πόντο πλέον οι φιλοξενούμενοι. Θα την βάλει και αυτή για το 9-8. Φανάτος. Βλέπει τις επιλογές του ο Βάνας. Κάνει σταυρωτές. Ένα σουτ για τρεις πόντους. Εύστοχο από τον Ελευθεριάδη. 12-8. Ακόμα ένα εύστοχο σουτ από μακριά για τους ανώνυμους. Λίγας. Παπαδιά στην κορυφή. Θα περάσει από τον προσωπικό του αντίπαλο. Δεν θα καταφέρει όμως το σκοράρι. Ευκαιρία τώρα για τον Πρισιμιτή να τρέξει. Του σταματάει, του κόβει την φορά ο Ρίγας. Πρώτο μαδικό για τα Ανολιώσια. Και έχουμε και την πρώτη διακοπή για time out. Επανέφεραν οι Ανώνυμους. 12-8, μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Πρισιμιτζής για τρεις. Δεν θα μπει το καλάθι. Παπαδιάς. Σαντεύει την μπάλα. Την πίσω στον Ρίγα. Πέρασε εκείνος, ανέβασε αρχίτα. Καλή άμυνα όμως από τον Πρισιμιτζή. Ακούμπησε μόνο μπάλα. Βάνας. Χαμηλή η πάσα του. Δυσκολεύτηκε αλλά μάζεψε ο Βερσιμιτζής. Δώσε και πάλι στον Βάνα. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Τώρα τσεκάρει το ρολόι, θα φτάσει στη γωνία. Εκτελεί για 3 και το βάζει. 15-8. Ακόμα ένα ευσοφύρο από μακριά. Για τους σημερινούς γηπεδούχους, φάουλ μακριά από την μπάλα. Πάνω στον Βαρβαρίδη, ο οποίος προσπάθησε να πάρει θέση μπροστά από τον... Στο θανάτο. Θα στόχισε στην δεύτερη, μάζεψαν και το εξωτικό rebound. Τα Ανολιώσια. Είναι μόνο στο Ρίγα, σημάδεψε σωστά. Βάνας. Έχει μπροστά του τον Ρίγα. Του δίνει το σκρίνο Ελευθεριάδης. Πάει από τα αριστερά, αφήνει έξω. Ακόμα ένα τρίποντο για τους Ανώνυμους. Και αυτό μέσα. 18-12. Με τον χορό τον τρίποντο να συνεχίζεται. Να μπήκαμε στα τελευταία 3,5 λεπτά τώρα της περιόδου. Στο σύνεξ πλέον οι γηπεδούχοι. Ζήτησε έξω ο Παπαδιάς, προσποιήθηκε, θα το πάρει τελικά από μακριά, δεν είναι καλό το σούτου. Βέβαια ο Βάνας. Βαράς, βρήκε σίδερο και αυτός. Λιγάς. Στο
έρχεται στην περιφέρεια, έπαιξε με τον Βαρβαρίδη, θα περάσει ωραία με το δεξί χέρι, θα τελειώσει την φάση για το 18-14. Βανάς. Θεριάδης δεν μπορούσε να τον νικήσει, Πρισενιδής είχε και αυτός δεύτερη ευκαιρία. Βρήκε αθελά του τον αντίπαλό του. Αναστεύει να δει αν είναι καλά. Βλέπετε ο Χρυσοβέργης. Συνέχεια στο μάτς με τον Ρίγα. Αλλά φτάνει στον Βαρβαρίδη. Βάλει στην πλάτη τον αντιπαλό του, Χρυσοβέργης για δύο αποτέξεις των βολών. Προλάβει ο Ελευθεριάδης, όχι πάτησε γραμμή. Αμέσως σηκώθηκαν και από τον πάγκο των Αμελουσίων. Βαρβαρίδης, άφησε έξω. Και πάλι Βαρβαρίδης. Βάζει κόντρα σε δύο. Παλεύει ο Χρυσοβέργης, διεκδικεί στην μπάλα, υπάρχει φάουλ. Χαμηλά. Από τον Πρισεμιτζή πρέπει να έχει γίνει. Στη γραμμή των βολών τώρα ο Χρυσοβέργης. Συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά από τους ανώνυμους. Αστοχή στην πρώτη. Δεν αλλάζει το 18-14. Θα βάλει την δεύτερη για το 18-15. Μειών στο τρίποντο πλέον η κίτρινη. Βάνας. Μένει ψηλά να τον πιέσει ο Ρίγας. Παίξει τα αριστερά με τον Τζουβάρα. Μπαλά και πάλι έξω στον Ελευθεριάδη. 7 δευτερόλεπτα για τους άσπρους. Πρισεμιτζής από το πλάι δεν είχε βγαίνει μπαλά. Τελευταίο 1,5 λεπτό στην περίοδο. Ρίγας ψάχνει επιλογές για να σπάσει την πίεση. Πάλι θα πάρει τώρα την μπάλα στα χέρια του. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Τον Βαρβαρίδη μακριά από την μπάλα έγινε. Στρέφουν έτσι γρήγορα στην επίθεση και πάλι ανώνυμους. Βάνας, εξαιρετική πάσα του. Δεν μπορούσε όμως να συγκρατήσει ο συμπαίκτης του. Και έτσι έγινε το λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων. Σε δεύτερο λεπτά ακόμα για να μπούμε στο τελευταίο λεπτό για την πρώτη περίοδο πάντα. Βαρβαρίδης Δήμας θα εκτελέσει τελικά και πολύ καλά θα κάνει. Ισοφαρίζει κιόλας 18-18. Πανάς. Έγινε στην κορυφή, θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Βαρβαρίδης καθαρίζει το rebound, παίζει με τον Ρίγα. Πάει με φόρα προς τα μέσα, ο Δήμας σπάσιμο της μέσα στον αέρα. Στόχισε, Παπαδιάς πάλεψε, έχασε την μπάλα τελικά. 25 δευτερόλεπτα τώρα. Πρισεμιτζής. Πάει κόντρα στον αντίπαλό, θα τον νικήσει στα ίσα. Και βάζει ξανά μπροστά τους ανώνυμους, 20-18. Δευτερόλεπτα όλα για τους κίτρινους. Ρίγας. Στα 4 τελεί. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Χρυσοβέργης προλαβαίνει το ρολόι. Αστοχή και αυτός. Ξανά λοιπόν στην πρώτη περίοδο. Με το σκορ στο 20-18. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Με τους ανώνυμους να προηγούνται με 20-18. Νωρίς να δεις θα γίνει το πρώτο ομαδικό από την πλευρά των γηπεδούχων. Και γρήγορα θα πάει και ο Χρυσοβέργης στην γραμμή για δύο βολές. Υπενθυμίζω
στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Σουφάρισαν στο 18-18 οι φιλοξενούμενοι, αλλά ο Πρισιμίτζης είχε την λύση από μακριά. Α, όχι από μακριά, με συγχωρείτε. Για δύο. Είχε εκτελέσει και έγραψε το 20-18. Ο Αναστάσης Πρισιμίτζης, γιατί έχουμε και τον Φραγκίσκο με το 21. Ξοβέργης βάζει την δεύτερη για το 20-19. Πρισιμίτζης, Φραγκίσκος. Βγήκε και πήρε. Ο Τσουβάρας εκτέλεσε κιόλας ο ίδιος, βάλα παράσε πίσω από το ταμπλό. Καραμπούλες, με συγχωρείτε, δεν μπορούσαν να βρουν τον δρόμο προς το καλάθι. Οι φιλοξενούμενοι και κατεβάζει ο Βάνας. Του δίνει λίγο χώρο ο Πετρόπουλος. Πήρε για το σκρίνα από τον Μπακάλι. Σιμιτζής, Τσουβάρας θα εκτελέσει ξανά και πάλι όμως είναι άστοχος, ανανεώνει την επίθεση. Φιλαρτής. Βρήκε διάδρομο. Δεν βρήκε όμως το δρόμο στο καλάθι, ούτε τώρα ο Πρισιμίτζης, παρέμενε το 20-19. Καραμπούλας πήρε την μακρινή πάσα, δυσκολεύτηκε, κάπως κράτησε ωστόσο. Στα κοντά τον Παπαδιά, πήρε, τα βάλε με όλους σχεδόν, νίκησε όποιον βρήκε μπροστά του. Τώρα ρε κιόλας, μετράει κανονικά το καλάθι για το 20-21. Μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Μας με συγχωρείτε, αυτή είναι η πρώτη φορά που είναι το προβάδισμα. 20-22, νωρίτερα έχουν καταφέρει να εσωφαρίσουν. Λαρτζής, Πρισιμίτζης και τώρα Τζουβάρα στα δεξιά. Πήρε το Σκρίνφελ σε ένα συνεργαστή με τον Μακάλι, δεν βγήκε όμως η συνεργασία και ο Καραμπούλας έχει την ευκαιρία να τρέξει. Πάσα δεν έφτασε στον Χρυσοβέργη. Κάλυψε ο Πρισιμίτζης, ο οποίος επέστρεψε γρήγορα. Φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Παπαδιάς από ό,τι βλέπω. Ζήτησε αλλαγή και κρατάει την κοιλιά του. Επέστρεψε στην θέση του ο Δήμας. Ο Δήμας, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπαλά. Χρυσοβέργης με άπλετο χώρο. Θα ευστοχίσει. 20-24 για πρώτη φορά στο συν 4. Πάνω λιώσια. Πάνω καλύτερη κίνηση στην δεύτερη περίοδο. Σιμιτζής, Μουτσικάκης, ο οποίος έχει επιστρέψει στο παρκέ. Βρίσκει σίδερο, Μπακάλις τσεκάρει γύρω του. Μια δευτερόλεπτα τώρα για τους ανώνυμους. Υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Πετρόπουλος. Ο Φιλαρτζής θα επαναφέρει από το πλάι. Μπακάλις, Μουτσικάκης, απέφυγε τον Καραμπούλα, εκτέλεσε για δύο, 22-24. Παπούλης, κατεβάζει αργά-αργά. Καραμπούλας βγήκε στην περιφέρεια. Πήρε το τρίποντο, υποπίεση, το βάλε. 22-27. Σιμιτζής. Βλέπει τις κινήσεις. Κάνε την κίνηση Φιλαρτζής, Ματζιαρής. Υπάρχει νέο φαουλ από τον Πετρόπουλο, είναι το δεύτερο δικό του αν δεν κάνω λάθος. Ανέφεραν οι ανώνυμους Ματζιαρής. Φιλαρτζής, Μπουτσικάκης. Με τον Καραμπούλα να μην του δίνει χώρο. Μπακάλις έχει βάλει στην πλάτη τον Χρυσοβέργη. Γύρισε καλά, δεν εκτέλεσε όμως εξίσου καλά. Το 22-27 παραμένει με 6,5 λεπτά να
απομένω ακόμα για το ημίχρονο. Καλή πάσα. Μέσα σαν η κίτρινη με υπεραριθμία. Μπροστά το Ριανόνιμους. Τρίποντο του Μπουτσικάκη. Αλλά είναι και πάλι για τους Άστρους. Έχουμε και διακοπή για time out. Πολλά έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Με τους Ανώνυμους να βρίσκονται στην επίθεση. Ένα σούτ για δύο από τον Μπακάλι. Να γράψει το 24-27. Μαχούλης. Καραβούλας θα δεχτεί το φάουλ. Τον Πρεσιμιτζή έχει γίνει. Και είναι το δεύτερο και για τους Ανώνυμους. Καραμπούλας θα το πάρει τελικά, το σκέφτηκε αρκετά. Δεν το έβαλε όμως. Κλαρτής. Έχει όρθιο το βλέμμα του. Μακάλης άφησε ξανά στον Πρισιμιτζή. Σαν χώρους στην περιφέρεια οι Άσπροι. Βρήκε ένα σου το Μουτσικάκι, δεν θέλω τρίποντο, το παλεύει και ο Καραμπούλας με τον Φιλαρτζή, ο τελευταίος θα βγει νικητής τελικά. Κουβαλάει και την μπάλα αρκετά μέτρα. Κλέψει όμως ο Δήμας, ο Διανενόχλητος στην άλλη πλευρά, βλέπει γύρω του ότι δεν μπορεί να τον φτάσει κανείς. Θα το χάσει όμως. Πολύ σιγουριά. Δεν του κάνει καλό εδώ. Τρίποντο. Έστοχο από τον Μπουτσικάκη. Το πληρώνουν άμεσα. Ανολιώσια. Και ούπε για να ανέβει διαφορά. Ξαφνικά το σκορ έφτασε στην ισοπαλία. 27-27. Δήμας. Θα να ξαναβάλει μπροστά την ομάδα του. Το χάνει. Κρατούν ωστόσο οι κίτρινοι. Πάει με φορά προς τα μέσα ο Καραμπούλας. Συγκρίθηκε στον αέρα με τον Μπακάλι. Και έχουμε το τρίτο ομαδικό φαουλ των Ανώνυμους. Ενώ δεν μας πέρασε εκτός στην θέση του επέστρεψε ο Βαρβαρίδης. Μέσα πριν την βολά, η βολή μας χωρείται από τον Καραμπούλα. 27-28. Θα βάλει και την δεύτερη, αλάνθαστος. 27-29. Μαντιαρίς. Φιλαρτζής δείχνει το σύστημα. Πέφτει πάνω το Πετρόπουλος. Στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι. Πιέζεται αρκετά ο Φιλαρτζής. Θα γίνει τελικά και το φάουλ. Και γίνει από τον παίχτη, ο οποίος δεν έπρεπε να το κάνει, ο Πετρόπουλος. Θα κάνει το τρίτο δικό του φάουλ. Τώρα το καταλαβαίνει και ο Ζαμπιώτης και σηκώνει αμέσως τον Ρίγα. Θα περάσει το μάτς στην επόμενη διακοπή. Πίσω ο Πρισιμιτζής ισοφαρίζει. Σε 29-29. Μαχούλης. Απαγιάς από την κορυφή μέσα. 29-32. Μαντιαρίς. Φιλαρτζής. Ψάχνει την επαφή με τον Πετρόπουλο. Έψαξε το ψάχνει το τέταρτο φάουλ. Μπακάλης δεν μπόρεσε αρχικά. Ο ίδιος πήρε στην συνέχεια τα βάζει για να την τύχη του. Έχει κερδίσει το φάουλ, δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Και τώρα θα γίνει και η αλλαγή του Ρίγα με τον Πετρόπουλο. Μπακάλης έτοιμος για τις δύο βολές του. Χάνει την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Ο
Γεια σας. Πόντο του Βαρβαρίδη μέσα 29-35 μετά τον Παπαδιά. Εκεί πάει ο Βαρβαρίδης από μακριά για το συν 6 των φιλοξενούμενων. Μακάλης σκαστήπασα για το χρήσιμο γέννη και το φάλο από τον Μάτζιαρη. Διαμαρτύρονται για αντιαθλητικό οι φιλοξενούμενοι και έχουμε και διακοπή. The time out. Επιστρέψαμε από το time out με τον Παχούλη να έχει τελειά στόχα την πρώτη βολή. Ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη, δεν έχει δοθεί αντιαθλητικό. Είναι απλό το φάουλ. Όχι, τελικά δεν μετρούσε η προηγούμενη βολή, το έκανε για ζεσταμά. 29-36. Μέσα και η δεύτερη. 29-37. Μαντζιάρης 2-50 ακόμα για το ημίχρονο. Ζήσε και πήρε ο Φιλαρτζής. Κάνε την κίνηση ελευθερία της και έβαλε στην πλάτη τον Καραμπούλα. Αλλά θα κάνει βήματα. Τώρα αντιλήφθηκε την απόφαση του ρέφερι. Ρέφερι διαμαρτύρεται. Παχούλης Καραμπούλας. Θα περάσει από τον Μπουτσικά και ανεβάζει ταχύτητα. Δεν τελειώνει καλά τη φάση. Σιμιτζής πάει κατά μέτωπο να σκοράρει ενώ έπεσε στο παρκέ, κέρδισε και το φάουλ. 31-37. Έτοιμος και για την βολή του. Θα την βάλει και αυτή. 32-37, μειώνει στις 5. Έχει γρήγορα με Καραμπούλα τώρα η κίτρινη. Υπάρχει αμυντικό φάουλ από τον Μάτιαρη. Βρέθηκε στο παρκέ αλλά δεν είχε προλάβει να στηθεί ο παίκτης των Ανώνυμους. Έτσι έχουμε βολές τώρα από την πλευρά στην οποία επιτίθονται τα Ανολιώτια. Πραγματικά έχουν συμπληρωθεί και από τις δύο ομάδες, καθώς σφύριγμα θα είναι βολές από εδώ και πέρα. Άστοχη πρώτη από τον Καραμπούλα. Τελεί τώρα και την δεύτερη. Τι θα την βάλει. 32-38. Μάτζιαρης οργανώνει. Ελευθεριάδη στην κορυφή. Κουτσικάκης. Δεν είναι καλή η πάσα του. Με τον Ελευθεριάδη. Δεν γίνει και η αλλαγή. Στο φανάτο να παίρνει στο παρκέ στη θέση του Μαντζιαρή. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά μας απομένουν ακόμα για το ημίχρονο. 32-38 από το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Τα Ανολιώτια έχουν πάρει το ταινία. Οπότε κρατούν το προβάδισμά τους. Οι γηπεδούχοι θα έχουν καταφέρει μόνο να εισαφαρίσουν σε κάποιες στιγμές. Αλλά στη συνέχεια τα Ανολιώτια μπόρεσαν να ξαναπάρουν το τιμόνι. Βρίσκονται στο συνέχιση τώρα, θέλουν να μειώσουν οι Ανώνυμους με τον Φιλαρτζή. Τα παίρνει και το σκριν. Πέρασε η πάσα, Μπουτσικάκης θα εκτελέσει από μακριά. 35-38. Κάνει κάτι. Ξέρει πολύ καλά ο Μπουτσικάκης να εκτελεί από μακριά δηλαδή. Και μειώνει στο τρίποντο πλέον. Μακούλης. Δεν είχε προλάβει να γυρίσει το βλέμμα του Παπαδιάς. Δεν βγήκε συνεργασία. Συνέχεια με Φιλαρτζή, θέλει να παίξει γρήγορα με τον Πρισιμιτζή. Έφτασε η μπάλα σε εκείνον. Για την ισοφάριση ο Θανάτος, δεν θα έρθει εκείνη. Τελευταία δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο. Καραμπούλας, δεν βιάζεται.
εσύ βρέθηκε στο έδαφος μαζί με τον Πρισιμιτζή. Βρήκε ευκαιρία να εκτελέσει για τρεις ο Βαρβαρίδης. 35-41. Πρισιμιτζής σε μια δύσκολη προσπάθεια. Στο έδαφος ο παίκτης των Ανολιωσίων. Πρέπει να έχει γίνει από ό,τι προλάβα να δω. Τι λένε οι δύο διαιτητές. Ναι, από το Βαρβαρίδη έχει γίνει. Και έχουμε βολές για τον Πρισιμιτζή. Ενώ έχουμε και από μια παρατήρηση στους δύο παγκούς. Συζητήσεις εντός παρκέ συνεχίζονται. Και τώρα η μπάλα θα πάει στον Πρισιμιτζή για την πρώτη βολή. Αστοχή στην πρώτη. Και εδώ 36-41. Μέσα και η δεύτερη. 47-41. 21 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τα Ανολιώσια. Βαρβαρίδης έσπασε η πίεση με τη βάση στον Ρίγα. Βαρβαρίδης ξανά συνεργάζεται με τον συμπαίκτη του. Στα 8 δευτερόλεπτα τώρα το χρονόμετρο. Ρίγας θα βρει έξω τον Καραμπούλα. Προλαβαίνει το ρολόι. Εκτελεί και εύστοχα. Και δείχνει για την κερκίδα. 37-44. Με τον buzzer beater του Καραμπούλα οι φιλοξενούμενοι κλείνουν το δεύτερο δεκάλεπτο στο συν 7, 37-44. Πολλά έτοιμα για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδο σου. Μόλις ξεκίνησε να μετρά αντίστροφα. Στο συν 7 βρίσκονται πλέον τα Ανολιώσια, τα οποία παρουσίασαν ένα καλύτερο πρόσωπο στην δεύτερη περίοδο και όχι μόνο πήραν το προβάδισμα, έχουν πάρει και μια διαφορά στο παιχνίδι. Παπαδιάς τώρα μετά το αστοχό τρίποντο του Μπουτσικάκη και πάλι ο ίδιος από τον Καραμπούλα. Ρίγας λείπει σου το λάθος. Δήμας θα το πάρει από μακριά. Μπαλά μου δεν θα καταλήξει το αστοχό Βάνας. Πιέζεται κατευθείαν από το Χρυσοβέργη, μένει πάνω του ψηλός. Πέρασαν το κέντρο στο τώρα οι Ανώνυμους. Ο Σιμιτζής πάει ενάντια στον Παπαδιά. Θέλει να παίξει με εκείνον. Δεν βρίσκει κάτι καλό. Συνεχίζει ο παίκτης των Ανολιωσίων τώρα με την μπάλα στα δικά του χέρια. Άφησε στον Δήμα. Ρίσκο η πάσα του, δεν το σκεφτεί καλά. Δήμας τον Στεφανάτο, αστοχή αυτός από κοντά. Καραμπούλας ρίχνει ταχύτητα. Πίνει στον Παπαλιά και αυτός με τη σειρά του πιο πίσω στον Ρίκα. Ηρεμή η κατάσταση τώρα στην επίθεση των Κιτρίνων. Ζητάει ο Χρυσοβέργης. Πήρε το τρίποντο τελικά ο Παπαλιάς, δεν το έβαλε. Να δούμε αν θα σώσουν τελικά, καταφέρουν να κρατήσουν οι φιλοξενούμενοι. 8 δευτερόλεπτα. Καραμπούλας πέρασε. Δέχτηκε και το φάουλ από τον Στεφανάτο. Έγινε πριν πάλι τα βήματα. Πανέφεραν τώρα οι φιλοξενούμενοι, πάσα χέρι με χέρι. Καραμπούλας έφτασε κοντά με τη βοήθεια του απλώς αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 37-46. Στο συν 9 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει σήμερα. Ανάτος βρήκε τον Μπουτσικάκη, δεν θα διστάσει αυτός να εκτελέσει. Δεν είναι καλό όμως το σουτ. Ρίγας 3 εναντίον 4. Πάσα πέρα στο Χρυσοβέργη, βρήκε μόνο μπάλα ο Βάνας, αλλά η μπάλα ξανακατέληξε στα δικά του χέρια. 37-48. Βάνας ανεβήματα. Προσπάθεια του εκεί να αλλάξει κατεύθυνση για να βρει την πάσα στον Πρισιμιτζή. Έχει την παράβαση ο παίκτης των Ανώνυμους.
τώρα θα παίξει μαζί του. Έφτασε σε θέση βολής. Πέσει και στο παρκέ. Πάμε σε μια διακοπή. Στη γραμμή ο Παπαδιάς. Εστοχή. Στην βολή. 37. 49. Κάκης από τα μαρκαρίσματα, πήρε το τρίποντο, δεν βρήκε στόχο. Παλιάς κατεβάζει. Βάλε στο πλάι, τρίποντο του Δήμα, βρίσκει σίδερο. Βάλε και με τον ψηλότερο ο Βάνας, ο Χρυσοβιέ, ο Χρυσοβέργης βγήκε νικητής. Κατάφερε να σκοράρει κιόλας, και έχουμε το 37-52. Και έχουμε τη διακοπή για time out. Τώρα συνεχίζεται 6.40 δείχνει το ρολόι για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. 37-52 το σκορ. 8-0 έχουν ξεφύγει πλέον οι φιλοξενούμενοι. Παραμένουν από τη στιγμή τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι. Θα ανέβει καλό το σερί από τον Καραβούλια. 37-54. Θυμίζω 37-44 έχει ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Πρισιμιτζής δεν θα έρθει ούτε τώρα το πρώτο καλάθι. Ρίγας είναι στον Παπαδιά. Ρίγας και πάλι πήρε το σκριν, περιμένει στη γωνία ο Δήμας για να πάρει ο Χρυσοβέργης. Ο δρασιψωμένα χέρια θα πετύχει το καλάθι. Φάουλ. Το έχει κάνει ο Λευτεριάδης και έχουμε και τεχνική ποινή. 37-56. Είναι βρισκόμενος πέρα στον πάγκο ο Λευτεριάδης. Τώρα θα εκτελεστεί πολύ από τον Παπαδιά. Έχουμε και ακόμα μια τεχνική ποινή στον Πρισιμιτζή. Μέσα η πρώτη της μιας τεχνικής ποινής. 37-57. Φτάσει την δεύτερη ο Παπαδιάς στις 20. Διαφορά και έχουμε τη μία βολή, τη συμπληρωματική βολή του Χρυσοβέργη. Θα την βάλει. 37-58 πλέον. Θέλω να διάσω στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα τώρα οι γηπεδούχοι. Δεν είναι όμως ούτε τώρα το καλάθι. Δήμας ανέβασε ταχύτητα, φτάσε κοντά, ωραία, άφησε την πάσα στον Χρυσοβέργη, κατεβάζει το χέρι τον Μπακάλης. Έχουμε νέες βολές για τα Άνω Λιώσια. Έξω πρώτη βολή, για να λέει στο 37-58. Θα καταλήξει μέσα η δεύτερη, 37-59. Μπάνας.
εκεί ο Πρισιμιτζής. Τώρα θα αποσυρθεί ο Πρισιμιτζής για να μπει στη θέση του ο Φιλαρτζής. Αλλαγή τώρα και για τους κεντρινόμαυρους. Παχούλης αντικαθιστά τον Παπαδιά. Και δυναμικά μπροστά ο Χρυσοβέργης, δεν ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Ο Αρκάλης πάλεψε, κράτησε, βρήκε και χώρο για να εκτελέσει. 39-59. Αυτό είναι και το πρώτο καλάθι των γηπεδούχων στην τρίτη περίοδο. Σχεδόν 5 λεπτά παιχνιδιού έχουν περάσει στην συγκεκριμένη περίοδο. Τώρα βρήκαν στόχο οι Anonymous. Φιλαρτζής, Τσικάκης, άφησε έξω. Βανάς ανενόχλητος, εκτελεί για 3. 42-59. Και έχουμε και time out. Παχούλης και τον Ρίγα. Πέρασε ανάμεσα από δύο, βρήκε μπροστά τον Μακάλι. Δήμας θέλει να πλησιάσει, πήρε τα βήματα από αρκετά μακριά, δεν καταφέρνει να εκτελέσει σωστά. Μπάλας. Στη γωνία, Μητσικάκης υπό την πίεση του Δήμα θα καταφέρει ότι θα μαζέψει την μπαλά. Νέο τρίποντο, αστοχο και αυτό. Θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε εδώ τώρα το rebound του κιτρινόμαυρη. Ο Φιλαρτζής επαναφέρει Μπουτσικάκης και τώρα θα το πάρει. Παπανωτά επιθετικά rebound από τους άσπρους, τελικά θα έρθει το καλάθι από τον Μπακάλι. 4-59. Ρίγας. Άσε στο πλάι Δήμας. Στημένος για 3. Καταλήγει εκτός η μπαλά. Είναι η επαναφορά με τον Ρίγα. Να κρατάει αρκετά μακριά. Πλησιάσει ο Δήμας, έκλεισαν γύρω του 4 άτομα. Πήρε το ψευδικό rebound, έβαλε και το καλάθι. 44-61. Μπάνας. Βρήκε λίγο χώρο, πήρε το τρίποντο. Μακρινή πάσα με αρκετό ρίσκο όμως. Γιατί βγήκε και αυτή η επιλογή. Τσουβάρας προλαβαίνει την άμυνα, δεν βρίσκει στόχο. Το rebound καταλήγει στα δικά του χέρια. Μητσικάκης ανενόχλητος, του άφησαν χώρο, της τιμώρησε. 47-61. Βαρβαρίδης χωρίς κάποιον πάνω του απαντάει άμεσα με το ίδιο νόμισμα. 47-64. Βάνας αφήνει στον Φιλαρτζή. Αυτός οργανώνει τώρα για τους γηπεδούχους. Έχει κοντά του για βοήθεια τον Μπακάλι. Έμεινε με τον Χρυσοβέργη, δεν μπορούσε να τον νικήσει στον αέρα. Ωραία προσποίηση του Μπουτσικάκη, τι έκανε εδώ. Τρελή προσποίηση. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι, 49-64. Είναι και το κλέψιμο, ο Παχούλης σταματάει την επίθεση με ένα φάουλ. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό τώρα από την πλευρά των κιτρινόμαυρων. Επιστρέφει ο Παπαδιάς στη θέση του Χρυσοβεργή.
Αναφορά. Φέρε την μπάλα στα χέρια του Μπακάλι τώρα. Θα κάνει την περιστροφή. Μπαίνει μπροστά του ο Παπαδιάς. Έχει γίνει φάουλ χαμηλά. Παίρνουν τώρα οι γηπεδούχοι. Βάνας Μαρμαρίδης έχει αναλάβει να το μαρκάρει. Κάνει το βηματάκι πίσω, εκτελεί για 3. Παίρνει ο Ρίγας 1 και 20 ακόμα. Ρίγας ξεφέρει από τον Βάνα. Παχούλης θα το πάρει το τρίποντο. Παρακατέληξε Στεφάνη. Ακούμπησε τελευταίος ο Βαρβαρίδης. Και έχουμε την επιστροφή του Πρισιμίτζη τώρα στο μάτς. Πήρε την θέση του Φιλαρτζή. Μπακάλης έμεινε μόνος του. Τον έχασε εδώ η άμυνα. Θα πάρει και το τρίποδο, θα το βάλει κιόλας. Το έδωσαν πάρα πολύ χώρο οι φιλοξενούμενοι. Είπε ευχαριστώ ο Μπακάλης, μειώνει σε 52-64. 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Παπαδιάς βρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Δεν καταφέρνει να ευθετήσει. Και έχουμε και τεχνική ποινή. Καθώς ζήτησε φάουλ. Να δούμε ποιος θα την αναλάβει. Ο Βάνας αυτός που στέκεται στη γραμμή των βολών. Θα τη χάσει. Πάλα πάει πίσω. 34,1 τώρα στο ρολόι. Βάνας. Επιλογή αφήνει έξω τον Μπακάλι. Πάλι μπάλα στον Βάνα. Από μακριά εκτελεί. 55-64. Η διαφορά πέφτει και πάλι σε μονοψήφιο μετά από όδα. Παχούλης 8 δευτερόλεπτα. 5 τώρα. Βρέθηκε κενό εκεί στην άμυνα. Το χρησιμοποίησε ο Δήμας. Σκόραρε 55-66. Είναι το σκορ στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Μόλις βγήκαμε και στην τέταρτη περίοδο του παιχνιδιού. 55-66 το σκορ. Με τους ανώνυμους να καταφέρουν να μειώσουν κάπως την απόσταση στα τελειώματα της τρίτης περίοδου. Έχουμε κατοχή για τους ανώνυμους. Όπως λένε οι διαιτητές, έχει δοθεί flopping, από ό,τι καταλαβαίνω. Αστοχή στην βολή τώρα ο Βάνας. Μπάλα πάει πάλι στην άλλη πλευρά. Και ο Παχούλης είναι αυτός που θα επαναφέρει. Καραμπούλας. Με σφύριγμα. Σε ποιον έχει δοθεί το φόλ, την έχασα κάπου στη φάση, με συγχωρείτε. Καραμπούλας είναι αυτός που πάει στην γραμμή. Πρώτο ομαδικό και για τους ανώνυμους. Στοχή στην πρώτη. Πάνε και την δεύτερη, επιθετικό rebound του Σοβέργη. Ακόμα ένα τον Καραμπούλα. Πάει τα αριστερά, αφήνει με πάση.
έξω από την πλάτη, θα πάρει και πάλι στην γωνία, εκτελεί για 3, παρά στο σίδερο. Πάνας θα πάρει ένα γρήγορο σουτ από μακριά, ένιωσε αυτοπεποίθηση εδώ, δεν το βάλε όμως. Δεύτερη ευκαιρία με Μπουτσικάκι, αυτός θα το κάνει καλύτερα. 98-66. Διαφορά πλέον στις 8. Σε μαζεύει η κατάσταση. Οι Anonymous έχουν ευκαιρία τώρα να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Μάνας, Μπουτσικάκης. Έδωσε και πάλι. Πέστρεψε και η άμυνα των κίτρινο μαύρων. Πάσε στην κορυφή, Μπακάλης δεν θα διστάσει να το πάρει. Φάνηκε ότι δεν θα πήγαινε καλό. Σοβέργης αφήνει στον Παχούλη. Πιέζεται από τον Βάνα, ο οποίος μένει κολλημένος πάνω του Σαδέλα. Πετρόπουλος, ο οποίος επίσης μετά από αρκετή ώρα, υπερθυμίζω έτσι σωτωθεί με 3 φάουλ από αρκετά νωρίς στο παιχνίδι. Παπαδιάς, εκτός ισορροπίας, αστόχησε. Βάνας. Χρυσιμιτζής από κοντά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 60. 66, διαφορά πέφτει ακόμα περισσότερο στις 6 τώρα. Έχουμε για time out για τα Ανολιώσια. Συνέχεια στην δράση, στο μείον 6 έχουν πλησιάσει πλέον οι Anonymous. Τελευταία 8 λεπτά τώρα στο ρολόι. Καραμπούλας χάνει την κάτωση, μάζεψε ο Μπουτσικάκης. Το Πρισιμιτζής Ραγκίσκος αφήνει στον Βάνα. Να στάσει Πρισιμιτζής τώρα στον Βάνα, θα το πάρει το τρίποντο, το βάζει. 63-66, επιστρέφουν οι γηπεδούχοι και διαφορά πλέον στο τρίποντο. 8-0 το σέρι τους στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περίοδου. Με το σκρίν από τον Σοβέργιο Παχούλης. Τον ακολούθησε ο Βάνας, έκανε το φαουλ. Δεύτερο για τους άσπρους. Παχούλης διώχνει από κοντά τον Καραμπούλα. Πλησιάζει ο Σοβέργης. Μπαλάξει στον Πετρόπουλο. Έχει χώρο ο Χρυσοβέργης λίγο πιο πίσω από το ύψος των βολών, θα το βάλει. 63-68 ανάσα για τα Ανολιώσια, διαχείρος του Χρυσοβέργη. Μαξελαράκι 5 πόντων τώρα για τους φιλοξενούμενους. Βανάς. Στύπασε για τον Πρισιμιτζή, έχει μείνει με τον Παπαδιά, δεν μπορεί να τον νικήσει. Βάλα στον Πετρόπουλο. Παχούλης. Πετρόπουλος ξανά. Ο Χρυσοβέργης η βάλα στην κορυφή. Δεν ολοκληρώσει το ρίωθο μου Πρισιμιτζής. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους κυτρινόμαυρους. Υπάρχει φάουλ. Να δούμε ποιος το έχει κάνει. Το 14 με το ρέφερι ο Πρισιμιτζής. Βολές για τον Καραμπούλα. Θα τα πούν τώρα οι δύο διαιτητές. Να αλλάζει κάτι, βολές για τον Καραμπούλα. Χάνει την πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 63-69. Πάνας. Όχι, με συγχωρείτε, ο Πρισιμιτζής ήταν τώρα, είναι ο Πάνας. Βρήκε χώρο, εκτέλεσε από μακριά, δεν το έκανε το χατήρι όμως στην μπαλά. Ο Σοβέρης προσπαθεί να την προστατέψει. Βρήκε για την πάσα για τον Παπαδιά. Πίεση ψηλά τώρα από τους άσπρους. Φτάσαν στην άλλη πλευρά τα Ανολιώσια, η ερεμή τώρα η κατάσταση, πανισοργανωμένη επίθεση. Ο Παλιάς κερδίζει τον φάουλ από τον Πρισιμιτζή. Είναι
το πέμπτο δικό του φάουλ. Αυτό και θα αναγκαστεί να αποσυρθεί στην θέση του. Στρέφει ο Στεφανάτος. Παχούλης. Χρυσοβέργη στον Παπαδιά. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Πήρε ο Χρυσοβέργης. Ξέφυγε από την άμυνα του Μουτσικάκη. Έλαβε την ασίστ. Στα 3.71. Και έχουμε και διακοπή για time out. Καλολιός και έβγαλαν μια μικρή αντίδραση μετά την επιστροφή των Ανώνυμους και μοναδικό του σερί 0-5. Ξέφυγαν και πάλι στο σύνο 8. Θα θυμίζω νωρίτερα οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο μείον 3 με το τρίποντο του Βάνα. Μουτσικάκης. Γίνεται το κλέψιμο. Πήρε και ο Καραμπούλας. Δεν θα πάρει κάποια βιαστική επιλογή. Περιμένει να έρθουν και οι συμπαίκτες στην επίθεση. Ο Σοβέργης πήγε τον Πετρόπουλο στο πλάι. Εκτέλεσε για τέσσερις εκείνος, δεν το βάλε. Τελευταίο πεντάλεπτο και επίσημα. Ο Σιμιτζής φαίνει στον Βάνα. Θα εκτελέσει εκείνος υποπίεση. Θανάτος προσποιήθηκε. Ο Σιμιτζής θα μείνει με τον Καραμπούλα. Απλώντη χέρι του εκείνος, θα κάνει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 2 για τους κυτρινόμαυρους. 4 ομαδικά από την άλλη για τους γηπεδούχους. Ο Σιμιτζής κατευθείαν εκτέλεσε. Κοντό το σούτ αδύναμο. Παρέμεινε έτσι στο 63-71. Τις επιλογές του Καραμπούλας. Πετρόπουλος στον Παχούλη. Αυτός με τη σειρά του και πάλι στον Καραμπούλη. Θα εκτελέσει τώρα. Παίρνει τη σωστή επιλογή. 63-74. Διαφορά και πάλι σε διψήφιο. Βάνας περνάει ωραία. Στεφανάτος για 2 μέσα. 65-74. Πετρόπουλος. Μαρδιάς είναι δίπλα του. Πετρόπουλος έμεινε με χώρο δίστας όμως να εκτελέσει. Παπαδιάς φτάνει μέχρι το καλάθι. Αρκετή ευκολία, 65-76. Βανάς, τελευταία 3,5 λεπτά. Μουτσικάκης, τον άφησαν εκεί αμαρκάριστο, το πλήρωσαν ξανά. Στα 8.76 δεν είναι να τον αφήνεις έτσι αμαρκάριστο τον Μουτσικάκη, αποδεικνύει και πάλι ότι μπορεί να κάνει άνετα τη ζημιά. Έχουμε στήριγμα τώρα. Αλεφαντινό. Πετρόπουλος θα εκτελέσει την βολή. Θα την βάλει. 68-77. Καραμπούλας πάει με φόρα προς τα μέσα, θα το βάλει. Έφτασε μέχρι στο τέλος του δρόμου, δεν φοβήθηκε κανέναν. Στα 8.79. Τρίποντο του Βάνα, μέσα. Το βάζει και αυτός, 71-79. Διαφορά στους 8, ο Πετρόπουλος. Ρίσκαρε, έχασαν τελικά οι φιλοξενούμενοι. Μουτσικάκης, βρίσκει σίδερο. 2.40 τώρα, η πίεση συνεχίζεται από τους Ανώνυμους. Παχούλης αφήνει στον Πετρόπουλο. Παπαδιάς, πάσα νομίζω ήταν αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν πάσα ή σουτ, ωστόσο η μπάλα κατέληξε στον Σοβέργη. Και επιστρέφουν στο σύν 10 φιλοξενούμενοι. Φανάτος.
Διεκδικήσει μη μπάλα, έκλεισε ο Παπαδιάς, δίκη και τον Πετρόπουλο. Και αυτός με τη σειρά τον Καραμπούλα, ανάποδο λέει up. Σαν σε προπόνηση, 71-83. Αλλαγή για τους άσπρους. Έφεψε ο Φιλαρτζής, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα. Φιλαρτζής σε δίπλα του στον Τζουτσικάκη. Βρήκε χώρο. Πήρε το φάουλο από τον Πετρόπουλο για 3 βολές. Μέσα η πρώτη βολή. 72-83. Έξω η δεύτερη. Δικαίωμα για μια τρίτη. Θα την βάλει με τη βοήθεια στο ταμπλό. 73-83. Πετρόπουλος. Πήρε και πάλι. 1,5 λεπτό στο ρολόι. Καραμπούλας θα το πάρει το τρίποντο. Ριμπάουντ του Φιλαρτζή. Ματζιάρης. Αλλά φτάνει στην γωνία και όπου είναι ο Κουτσικάκης. Μένει πάνω του κολλημένος ο Πετρόπουλος, δεν του επιτρέπει να σουτάρει. Φιλαρτζής βρήκε το διάδρομο, δεν τον εκμεταλλευτεί όμως. Θα μείνει ευκαιρία εδώ για τους ανώνυμους, ενώ φτάνουμε στο τελευταίο λεπτό. Μαλλιά σκουβάλισε σε στον Παχούλη. Πάλι μπαλά στα δικά του χέρια. Το δεύτερο λεπτά για τους κιτρινόμαυρους. Πετρόπουλος θα το πάρει. Δεν θα το βάλει. Μάλιστα ο Στεφανάτο, ο Τζουβάρας. Ο Τσικάκης καθύπασε για τον Τζουβάρα. Για δυναμικά ο Παπαδιάς. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Είναι το πέμπτο δικό του. Πέρασε εκτός. Στη γραμμή Τζουβάρας, 33 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπορεί να αλλάξει κάτι και όπως φαίνεται τα μελούσια θα πανηγύρει στην πέμπτη νίκη τους. Δεύτερη κιόλας κόντρα στους ανώνυμους, οι οποίοι θα πέσουν πλέον στο 2-5. 74-83. Θα παραμένει δύο το σκορ. Καραμπούλας. Βαρβαρίδης. Θα ξοδέψει το δεύτερο λεπτά. Δεν θα γίνει κάποια επίθεση. Φινάλ λοιπόν στο παιχνίδι. Μετά αν ο Λιούσιαν επικρατούν. 83-84 κοντά στους ανώνυμους.